σήμερα είναι Τρίτη και ξεκινάει από εδώ αυτό το vlog, από την όμορφη Κήφισσα και εμένα που έχω ορθοδοντικούλη. Από τον λατρεμένο μου, τον ορθοδοντικούλη. Δεν πόνεσα, παιδιά, καθόλου. Τόσο απαλά είναι αυτά τα χέρια. Και τα σιδεράκια μου, perfection. Μου είπε ότι τα έκανα και πάρα πολύ καλά όλα. Τώρα λέω να κάνω μια μικρή βόλτα εδώ στην πανέμορφη Κηφισσιά. Αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Σιδεράκια μου, ήλιος. Κοιτάξτε τι βρήκα. Σαν πραγματική αρκουδέτσα που αναπνέει. Κοιτάξτε, κάνει και κίνηση. Τέλειο. Ένα τέτοιο δώρο θέλω η Βασίλη φέτος. Ευχαριστώ. Και εγώ παρήγγειλα από το Mama Tchè. Ένα πολύ ωραίο ρύζι μπασμάτι με λαχανικά και χούμους με μπόλικο λεμόνι που το λατρεύω. Ένιωσα ένα μικρό πόνο, πήγα να φάω μια αραβική πίτα. Δεν μπόρεσα να ετοιμασίσω. Όσοι έχετε σιδεράκι καταλαβαίνετε, οπότε σκέφτομαι να ξεκινήσω πολύ δυναμικά την ανακύκλωση, να πλύνω τα πλαστικά σκεύη και να τα βάλω στην σακούλα ανακύκλωσης που έχω καθιερώσει. Πόσο με βολεύει, παιδιά, που έχουμε καραντίνα και εγώ ταυτόχρονα έχω βάλει τα σιδεράκια. Είμαι στο σπίτι, με το που τρώω κατευθείαν βουρτσίζω δόντια. Τρεμένα μου πλάσματα, ημέρα είναι Τετάρτη 23 του μήνα, προπαραμονή Χριστουγέννων και εγώ είμαι στο λατρεμένο σπιτάκι μου, έχω ξυπνήσει κάποια ώρα αρκετή και κάνω την εργασία μου. Έβαλα κάποια κάδρα, θα βάλω κι άλλα και κοιτάω εδώ πώς θα γράψω τους τρόπους, γιατί έχω βάλει σαν resolution το 2021 να ανακυκλώνω σωστά. Έχω βρει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που γράφει πώς να κάνουμε σωστά ανακύκλωση και συσκευασία ανακυκλώνουμε στον μπλε κάδο, όπως συσκευασία από αλουμίνιο, από λευκό σίδηρο, π.χ. τα γάλα, τα ευαπορέ, τον τόνο, ζωοτροφές, σωματοπολτούς κλπ. Μπουκάλια αποδοχή από νερό, πλαστικό, γυαλί, χαρτί και χαρτοκιβώτια. Όλα αυτά θα τα γράψω σε μια πάρα πολύ ωραία λίστα και θα τη βάλω στην κουζίνα μου να τη βλέπω συνέχεια, να μην μπερδεύομαι, γιατί πάντα τα ξεχνάω. Ας πούμε, κάτι που δεν ήξερα είναι ότι δεν ανακυκλώνουμε ποτέ τα πλαστικά καλαμάκια. Άρα, εγώ έχω δυστυχώς μια κούτα με πλαστικά καλαμάκια, δεν μπορούν να ανακυκλωθούν αυτά όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, βλακία μου που κάποτε πήρα από τα πλαστικά καλαμάκια και δεν θα το ξανακάνω. Έχω και γυάλινα μέσα τα οποία τα πλένω και τα επαναχρησιμοποιώ. Πάμε λοιπόν να γράψουμε και να σας δείξω πώς θα κάνω το σπίτι. Χρόνια πολλά σε όλους! Στη wall αυτά τα δύο καδράκια, εδώ είναι η κουζίνα. Δεν ταιριάζουν πολύ, ειδικά το πάνω που είναι και κόκκινο. Το πάνω το έχω ζωγραφίσει εγώ πάρα πολύ παλιά και αυτό εδώ μου το έχει φτιάξει ο Φίλιππος και μου το έχει δώσει τα γενέθλιά μου. Φίλιππε, σε ευχαριστώ. Και σκέφτομαι να βάλω και κάτι εδώ πέρα, γιατί μου φαίνεται πολύ άδειο αυτό το σημείο. Μπορώ να τον γεμίσω και όλο αυτό το τοίχο. Δεν είμαι σίγουρη αν θα μου αρέσει. Είναι τεράστια. Θα μπορούσε να γίνει κάτι καλλιτεχνικούλικο. Βοή μάγκο μου! Just the two of us! Λέμε καλησπέρα σου βέβαια τη Μαρία. Γεια σου Μαρία. Τι Λεύτη. Γεια σου Λεύτη. Τι Ανίτα. Γεια σου Ανίτα. Γεια σου Αριστοτέλη. Και λείψει όλο παιδιά να το πούμε αυτό. Και μπας. Ήμασταν μικρότεροι, είχαμε άλλες εποχές, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Κυκλοφορούσαμε βασικά. Κυκλοφορούσαμε. Αυτό ρε πρόκληρε την τελευταία εκπομπή του Just the Two of Us για το 2020. Black Mirror, the end. Τέλειο κλείσιμο. Ημέρα λατρεμένα μου πλάσματα, ημέρα είναι Πέμπτη, 24 του μήνα παραμονή Χριστουγέννων. Πέρυσι ήσουν εδώ στην όμορφη Ελλάδα, κάναμε μαζί αυτά τα vlog μας τα, του 2019. Το είχαμε κάνει πέρυσι. Είχαμε κάνει και το στολισμό του δέντρου, ήσουν και σε άλλα πιο μετά, ήσουν στην Αθήνα τα Χριστούγεννα πέρυσι. Φέτος που είσαι? Το σχεδόν που την πολύ Ιρλανδία λοιπόν. Θέλω να μου το πεις όλα, πώς σου φαίνεται. Η Βάσια να πούμε, για όσους δεν ξέρουν, ότι είναι η κολλητή μου από την πρώτη γυμνασίου. Πώς σου φαίνονται τα πράγματα εκεί?
Είναι πάρα πολύ όμορφο. Να έρθεις να το δεις. Καλή Χριστουγέννα και καλό καλάβραστα. Φιλάκια. Λέω μανουλάκια μου, βάφτηκα έτσι λίγο πρόχειρα, ετοιμάστηκα, έβαλα τη φορμίτσα μου, πατάω ένα 6 και πάω να βρω το μαράκι. Καλησπέρα και καλή βραδιά! Καλή βραδιά σε όλους! Είμαστε στο Σταύρος Νιάρχος, εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ γιορτινά. Έλα να κάνουμε μαζί την περιφορά της Αγίας Ραΐσου. Και τουλάχιστον τα καταφέραμε και βγήκαμε λίγο. Τα καταφέραμε. Παιδιά, δεν κάνει και καθόλου κρύο σήμερα. Δεν κάνει! Δηλαδή το μπουφάν τσαμπατόβαλα. Είναι πολύ χοντρό. Ναι, είναι, πολύ είναι και το περπάτημα. Πέρα εδώ, πέρα εδώ. Γιατί δεν κάνει παιδιά να κάτσουμε. Πρέπει μόνο να κινούμαστε. Ναι. Πέρα εδώ, πέρα εδώ. Δεν κάνει συνοστισμό. Παρόλα αυτά. Ελπίζουμε από το 21 να μπορούμε να συνοστιζόμαστε πάλι. Εντάξει, βλέπουμε έναν μικρό συνοστισμό και εδώ πέρα, όπως και στο κέντρο, όπως και παντού. Υπάρχει ο συνοστισμός. Απλά απαγορεύεται μόνο στα μαγαζιά τα άλλα, τα εμπορικά. Και στα σούπερ μάρκετ δεν απαγορεύεται. Στην εστίαση απαγορεύεται. Στα μπλούκια απαγορεύεται. Θα επιβιώσουμε. Στα δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται παντού. Εκτός από εκεί που του συμφέρει να μην απαγορεύεται. Τέλος πάντων, θα ζήσουμε εμείς να τα κάνουμε τα Χριστούγεννα, θα την αλλάξουμε και φέτος τη χρονιά. Θέλω να μου πεις μια ευχή για το 2021. Λοιπόν, το 2021 θέλω να φέρει υγεία σε όλους, να φέρει ελευθερία επιτέλους σε όλους τους χώρους, να μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα. Στην ψυχή ελευθερία πάντα. Ναι, στην ψυχή ελευθερία πάντα. Αυτή πρέπει να υπάρχει έτσι κι αλλιώς και χωρίς το κορονοϊό. Να μην έχουμε κορονοϊό, να μην έχουμε καμία αρρώστια και όλοι να είναι αγαπημένοι, υγιείς. Και τρέλες. Και τρέλες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί πώς θα πηγαίνουμε προς τα πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, ξεκινάει το Survivor 27 του μήνα, θα το ναι, δεις. Δυναμικά. Έχω δει ήδη ότι η Κάτια Ταραμπάνκο με την Άννα Μαρία Βέλη τσακώθηκαν. Αλήθεια, πότε πρόλαβα ακόμα, δεν δεν ξέρω, αλλά είμαι πολύ περίεργη να δω την Κυριακή δεν ξεκινάει. Ναι, νομίζω. Ποιος θα είναι παρουσιαστής. Ο Λιανός. Αλήθεια. Ναι, θα είναι ο Λιανός. Εγώ έμαθα ότι η Κάτια Ταραμπάκο κερδίζει όλες τις δοκιμασίες. Είναι στους διάσημους κι αυτοί. Αυτή τώρα, άμα κερδίσει και το Survivor, εντάξει. Τα νεύρα μας δηλαδή. Τα νεύρα δηλαδή, μας. Ένα άτομο θα κερδίζει όλα. Μπορεί να κερδίσει, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί, είναι πολύ. Πάντως έχει πάρα πολύ ωραία παιδιά στους μαχητές. Έχει και κορίτσια και αγόρια. Και κορίτσια. Έχει πάει και η Κρεμλίδου. Ναι, η αυτή κολάρα είναι σαν καρδιά. Ουνανανανα. Οκ, θα το βλέπουμε, θα σας κρατάμε εννοείται ενήμερους. Και σε αυτή την καραντίνα θα είμαστε μαζί σας. Θα σας ενημερώνουμε κάτω στα σχόλια πάντα. Συνεχίζουμε τη βόλτα. Bye! Ήρθαμε και ψωνίσουμε. Τι πήρα πρώτη φορά. Σε κεμπάπ ψώγια. Εύχομαι να το πετύχω. Η Μαρία έχει θα πάει. Το πετύχεις, είναι πολύ ωραίο, πολύ απλή. Ξέρεις πως φτιάχνεις και τον κιμά. Mm-hmm. Αυτό. Απλά θέλει λίγο αλατάκι περισσότερο. Θα του δώσω, ξέρεις, εσύ δίνω μόνο στα αλάτια. Δεν μπορώ. Όχι τόσο, λίγο λίγο. Όταν αναλύσει τα ανανελίωτα. Είναι αργά, πρέπει να γυρίσουμε σπίτι γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει. Σε αγαπάω τόσο. Είσαι η αδερφή μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου. Η θεία σου, η νονά σου, η γιαγιά σου, η ξαδέρφη σου. Θυμάσαι ποια το έλεγε αυτό. Η Αθηνά Χρυσαντίδου από το Power of Love. Θέλω να μενάμε τα πάντα σου. Να μένα με τα πάντα σου. Καλησπέρα, λατρεμένα μου πλάσματα. Είναι η μέρα Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά σε όλους. Βαφτικά έτσι υπερπαραγωγή για να βάλω τη μάσκα τώρα και να ξεβαφτούν όλοι. Πάμε στον Σταύρο και εννοείται θα σας πάρω μαζί μου. Εδώ, πού είμαστε, Ειρήνη μου! Στο Γάλεο! Στο τέλειο Γάλεο! Καλή χρονιά, παιδιά! Το δέντρο δείξε! Θα δείξω και το δέντρο. Καλή χρονιά, παιδιά, ακόμα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Καλή πρωτοχρονιά και ας με άφησες να έχουμε. Υγεία, μην Παναγία μου. Θέλω να δείτε αυτό το τέλειο μάτι. Άνοιξε το γουρλο. Πω, πω, τι κούκλα που είσαι, ρε παιδί μου. Θα δείξουμε και λίγο το Σταύρο που είναι ο οικοδεσπότης εδώ. Πόσο καιρό έχω να έρθω σε αυτό το τέλειο το σπίτι. Άνοιξε να δείξει το φαγητό. Αχ, θα το δείξω το φαγητό. Μα δεν είναι πολύ ιδηλιακό στην κουζίνα. Ιδηλιακό, εδώ που χτυπάει και το φως κόντρα. Να, ένα τέτοιο αγόρι θέλουμε όλες να μας μαγειρεύει στην κουζίνα. Εμείς να καθόμαστε και να τον κοιτάμε. Θα φτιάξω μια τέλεια κολοκυθόσπα τώρα. Ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, αυτή η κολοκύθα μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει σαν πεπόνι. Και όλα μοιάζουν καλά. Μποφίλιου, εννοείται. Και το κορίτσι το πανέμορφο. Έτσι είναι αυτό. Από Νατάσα, από φίλου,
σας. Σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Εντάξει, παιδιά, τι να πω για την Θεοδωρίδου. Είναι η καλύτερη τα τραγούδια της. Ταυτίζομαι με όλα, νομίζω, τελευταία. Το φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις. Δεν ξέρουμε, τον δεν ψάχνει να τον βρεις. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Πάτε απλού και ήρθες. Και με την Coca-Cola εδώ πέρα. Με την Coca-Cola είμαστε έτοιμοι να πιούμε. Γιατί άμα δεν φορέσει την καμπελατούρα για να χάς. Εννοείται, επισημότατος, δηλαδή θα διαολοστήριμε το 2020 όπως το αξίζει. Με την Αντάση. Με την Αντάση. Τα λατρεμένε μου, τι κάνεις. Μια ευχή για το 21. Υγεία, αγαπή. Ναι. Λεφτά. Λεφτά, πολλά λεφτά θέλουμε. Τον, για την τέλεια σούπα που έφτιαξε μόνος του με την καπελαδούρα του. Τέλεια σούπα. Θα κάνει όλα. Τι Πετρετζίκης, τι Masterchef, εδώ ένας μοναδικός Σταύρος Δημόπουλος. Κάνει την κολοκυθό σούπα, μίξη συνταγή, Madam Ginger, έχεις Πετρετζίκης και Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Είναι όλες τις πληροφορίες και έφτιαξε αυτό. Έφτιαξε αυτό το κομψοτέχνημα, πραγματικά. Θα γυρίσω στον χρόνο ξανά, σαν παλιά να αλλάξω πολλά. Εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε δυο φίλοι. Το νιώθει βαθιά μέσα. Στήρθω από αυτό, σε παρακαλώ. Θα σε βάλω στο vlog μου. Θα ξεφτυλιστείτε. Home, λοιπόν. Και θέλω να σας κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο unboxing με τα πράγματα που μου ήρθαν από το Think Big. Ζώζεφιν, είμαστε σπίτι και βλέπουμε Just the Two of Us. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Καλημέρα, λατρεμένα μου πλεάσματα. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Είδα το τέλειο ντοκιμαντέρ της Lady Gaga στο Netflix. Και παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Έχω πάρει βάρνα τώρα όλα τα κομμάτια ξανά της αγαπημένης Lady Gaga, που είναι μια καλλιτεχνάρα. Την αγάπησα πριν, αλλά τώρα την αγαπώ λίγο παραπάνω για αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Μεγάλη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης και το 2020 επίσης. Έλα καλέ, κουτσομπολιά. Ήταν σεξι όλο αυτό που συνέβαινε. Ε, σταμάτη. Καταλάβατε κορίτσια τι κάναμε. Γράψαμε ιστορία. Έλα ρε. Τόσο γρήγορα αγαπηθήκαμε, δηλαδή. Εντάξει, 25 χρόνια περάσανε. Άρκει να ξέρω πως περνάς καλά εσύ. Καρδιά μου στα δώσα όλα. Πέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Νικόλα? Γεια σας, κύριε Νίτα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, έχουμε βγει βόλτα εδώ στο πανέμορφο κέντρο. Γυρίσει εννοείται στο σπίτι μου και κάνω μοντάζ, αλλά παράλληλα στη δίπλα οθόνη έχω βάλει και βλέπω έτσι λίγο κλεφτά Survivor. Η ώρα είναι αργά, εγώ συνεχίζω να μοντάρω, αλλά ταυτόχρονα είδα και λίγο από το Survivor που τελείωσε. Και για μένα, δεν ξέρω για εσάς, κέρδισε τις εντυπώσεις ο Λιανός, ο οποίος ήταν πολύ to the point, πολύ αστείος, τον λάτρεψε. Λιανέ,
Θα το βλέπω για σένα. Λέω, μανουλάκια μου, η ώρα είναι αρκετά αργά το πρωί και εγώ τώρα τελειώνω το μοντάζ μου. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι σας είχα ζητήσει σε κάποια φάση να μου στείλετε δικές σας ιστορίες χωρισμού. Συγκεκριμένα, σας είχα ρωτήσει να μου πείτε χειρότερους ή καλύτερους χωρισμούς που σας σημάδεψα. Θέλω να σας διαβάσω έτσι επιτροχάδιν κάποιους που μου μείνανε αξέχαστοι. Μία φίλη γράφει εδώ. Καλύτερος, χειρότερος χωρισμός, λογικό και καλύτερος και χειρότερος, ήταν αυτός που τον χώρισα χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μετά τον κυνήγησα και μετά πολλά πολλά κατέληξε στην πρώην του. Και μετά πολλά πολλά κατέληξε και σε μένα όσο ήταν και με την πρώην του. Το λες και happy end. By the way, η κατάσταση, ας τα να πάνε. Και δεν θεωρείς εσύ ακριβώς το τρίτο πρόσωπο. Θεωρείται η άλλη. Βασικά εσύ θεωρείς το τρίτο πρόσωπο στη στιγμή. Δεν ξέρω. Είναι τελευταίοι. Με απάτησε, μου λέει εδώ ένας άλλος φίλος, ό,τι πιο κοινό υπάρχει. Αναρωτιέμαι αν σε απάτησε και εσύ ήθελε να μείνεις ή σε απάτησε, στο είπε και σηκώθηκε και έφυγε αυτή μετά. Γράφει ένα άλλο παιδί εδώ. Τα έφτιαξε με 40 οδηγό λεωφορείου και καλά για αντίπεινα. Τι αντίπεινα ήταν αυτή. Τα είχες εσύ ποτέ με αντίστοιχη 40 οδηγό λεωφορείου και θέλει να σου κάνει κοντρίτσα. Είπε ψέμα στον κολλητό μου, και αυτό είναι χοντρό, ότι απέβαλε. Και σε παρένθεση δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση για να κόψει αντιδράσεις. Τι να κόψει αντιδράσεις, να δει άμα θα πας να τις πάρεις πάνες και μορουδιακά. Είναι ακραία πράγματα αυτά, παιδιά. Μην τα κάνετε, κορίτσια. Νο. Θα θέλω πάρα πολύ να σχολιάσεις αυτό το βίντεο ή να μου στείλεις inbox ποια ήταν η δική σου αντίδραση σε αυτή την παραφροσύνη. Και ένας φίλος εδώ τέλος γράφει, με χώρισε επειδή είμαι 1,90 και δεν έφτανα. Σχέσεις από απόσταση είναι αυτές, παιδιά, με τις πολύ κοντούλες και τους πολύ ψηλούς. Εγώ πάντως είμαι υπέρ. Τα φιλιά μου, θέλω να μου γράψετε στην πλατφόρμα που σας έχω βάλει εδώ από κάτω, να μου απαντήσετε στις καινούργιες ερωτήσεις σας και να τις απαντήσω στο επόμενο βίντεο. Και τελευταίο, 2020 πάει καραντίνο, που θα ανέβει, να είμαστε καλά, θα ανέβει μία του μήνα. Ζήσαμε ήδη πολλά, μένουν κάποιες ακόμα μέρες στο 2020, πόσα ακόμα να γίνουν. Φιλιά και ροφιχτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.